Μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε τελείως θέμα. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, τον κύριο Σάκη Φωλίνα, τον οποίο καλημερίζουμε. Κύριε Φωλίνα, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μίμη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Και σκοπός αυτής της κουβέντας δεν είναι άλλος από το ότι χθες είχαμε συνεδρίαση στην περιφέρεια. Υπήρχε περιφερειακό συμβούλιο, να το πω διαφορετικά. Και υπήρχε το θέμα, μάλλον, που συζητήθηκε, έχει να κάνει με τα προβλήματα των αγροτών. Ένα θέμα το οποίο το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ήταν το πρώτο θέμα, μάλιστα, συζήτηση για τα προβλήματα του αγροτικού τομέα στην Δυτική Μακεδονία. Και επειδή το γνωρίζετε εσείς πάρα πολύ καλά αυτό το θέμα, περιμένουμε μάλλον από εσάς να μας πείτε τι έβγαλε η χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Κύριε Μίμη, όντως, μετά από μια πολύ ωραία διαδικασία διαλόγου και δημοκρατίας, πραγματικά οι αγρότες αποτύπωσαν με πολύ όμορφο τρόπο τα προβλήματά τους και σε ένα γόνιμο διάλογο αποφασίσαμε σημαντικά, προβήκαμε σε ένα ψήφισμα σχεδόν ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις για τα δίκαια αιτήματα του πρωτογενή τομέα, που πραγματικά αυτή την περίοδο διέρχεται μια δύσκολη κατάσταση. Φυσικά το κόστος παραγωγής είναι το πιο σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή όχι μόνο οι αγρότες, αλλά ολόκληρη κοινωνία και οι επιχειρηματίες και ο εμπορικός κόσμος, αλλά και όλοι οι πολίτες και τα νοικοκυριά. Φυσικά όμως οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι μας πρέπει να μείνουν στα χωράφια, πρέπει να μείνουν στα ζώα τους και να παράξουν, γιατί θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα και για την επιστημική ασφάλεια της χώρας, αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής μας γενικότερα. Αυτό το λέτε γιατί υπάρχει η περίπτωση να βγουν στους δρόμους, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Νομίζω οι αγρότες μας απέδειξαν ότι μπορούν να διαμαρτύρονται με τρόπους που δεν προσβάλλουν τις άλλες κοινωνικές ομάδες. Το απέδειξαν περίτρανα τις προηγούμενες μέρες και συνεχίζουν να διεκδικούν δημοκρατικά και με πολύ καλή, να το πω έτσι συσσαγωγικά, συμπεριφορά απέναντι σε όλο το κοινωνικό γίγνεσθε, για να μπορέσουν να απαιτήσουν αυτά που δίκαια ετούνται. Αυτό το ψήφισμα δεν το έχουμε δει ακόμα. Εκτιμώ θα συντάσσετε. Ναι, έχει σχεδόν θα ολοκληρωθεί σήμερα και θα διανεμηθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω το κέριο θέμα είναι, όπως είπα, οι υπέρμετρες αυξήσεις στο πετρέλαιο, στα λιπάσματα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στις ζωοτροφές, στα φυτοφάρμακα. Τα θέματα κατασκευής των υποδομών, φράγματα αρδευτικά. Εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας έχουμε προβεί συγκεκριμένα σε αρκετά έργα τα οποία θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και κυρίως το μεγάλο έργο των 12 εκατομμυρίων για την πρόσβαση στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που αναμένει τη δημοπράτησή του, τα γεωφράγματα, τα οποία γίνεται εξυγχρονισμός και μελέτες για επεκτάσεις, φυσικά και όλα τα υπόλοιπα που διαπραγματευτήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν ξέρω, εκτιμώ αυτό το ψήφισμα θα πάει και στους αρμοδίους υπουργούς ανάπτυξης κτλ. Έτσι δεν είναι? Και ίσως και στον Πρωθυπουργό θα φτάσει. Ναι, νομίζω ότι η συναπόφαση όλων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά τα προβλήματα των αγροτών, εκτός από το υπέρμετρο κόστος παραγωγής, είναι και διαχρονικά ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, ώστε να μπορέσουν οι αγρότες μας να βελτιώσουν το εισόδημά τους. Πραγματικά το προηγούμενο διάστημα ως Περιφερειακή Αρχή διαπραγματευτήκαμε με πολύ σημαντικό, όπως είδατε και στις ημερίδες στην Κοζάνη αλλά και σε άλλα σημεία, αλλά και με παρεμβάσεις μας στην κεντρική πολιτική σκηνή. Για πρώτη φορά εντάσσονται οι συνδεδεμένες του Μαλακού Σιταριού και Κριθαριού στη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Βρήκαμε και κονδύλια στα οποία εντάσσονται σχεδόν όλοι οι νέοι αγρότες στα νέα προγράμματα και φυσικά απαιτούμε, σε ένα από τα αιτήματα είναι οι επιλαχόντες του σχεδίου βελτίωσης να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν ώστε να μπορούν να επενδύσουν πραγματικά στον τόπο μας. Ό,τι αφορά τα άλλα διαδικαστικά ζητήματα που είναι ο ΕΛΓΑ και οι αποζημιώσεις του, ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, νομίζω αυτό έχει λυθεί. Τους εργάτες γης, σημαντικό εργαλείο το οποίο θα πρέπει να, με την ψηφιακή εποχή, να γίνονται ταχύτερα οι διαδικασίες ώστε να εξοικονομεί και περισσότερα χρήματα το κράτος.
και φυσικά όλες οι επεμβάσεις που αφορούν την απολιμνητοποίηση και πώς θα μπορέσει και η περιφερειακή ενότητα και ο τόπος μας να απολάβει τα μέγιστα κονδύλια ώστε να αναπτύξουμε την περιοχή μας και στον πρωτογενή τομέα αλλά και γενικότερα. Εσείς εκτιμάτε τώρα, κύριε Εφολίνα, ότι μετά από αυτό το ψήφισμα, τη συμπαράσταση που θέλετε, μάλλον που φαίνεται ότι έχουν οι αγρότες και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα ρίξουν τους τόνους οι αγρότες εδώ στη Δυτική Μακεδονία? Νομίζω είμαστε σε μια δύσκολη καμπή της αγροτικής παραγωγής, διότι αν αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, δεν πέσουν τα λιπάσματα, δεν πέσουν τα φυτοφάρμακα, δεν κινηθεί ο αγρότης, δεν θα πάμε σε παραγωγή. Δεν είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να μπει στην αποθήκη και να βγει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις και πρέπει σε αυτή τη δικασία όλοι να συμβάλλουμε, η πολιτεία, η περιφερειακή αρχή, αλλά και οι αγρότες με την οργάνωσή τους σε συλλογικά σχήματα, με την εκπαίδευσή τους και συγχρόνως να μπορέσουν να βοηθήσουμε όλοι σε αυτή τη διαδικασία, διότι κινδυνεύουμε από σοβαρά ζητήματα παραγωγικής διαδικασίας. Σας ακούω αισιόδοξο δηλαδή? Όχι, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Απλά πιστεύω από το κλίμα που βγήκε χθες από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε μια γενικότερη συνεργασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Εμείς έχουμε θέσει τα ζητήματα και σε κεντρικό επίπεδο, θέτουμε τα ζητήματα συνεργασίας με τους αγρότες και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε πάντα κοντά στους αγρότες και προσωπικά λόγω του επαγγέλματος είμαι πάντα δίπλα τους και προσπαθώ να βοηθώ από οποιοδήποτε πόστο. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Δεν ξέρω αν πρέπει να προσθέσουμε κάτι άλλο. Να αναφερθούμε λίγο σχετικά και ένα δεύτερο θέμα το οποίο υπήρχε για την κορονοενίσχυση της Λεβάντας. Πραγματικά μια σημαντική ενίσχυση για την Περιφερειακή Ενότητα Αγρευνών. Γνωρίζετε, περίπου 7.000 στρέμματα στο βορειοανατολικό άκρο συγκεντρώνεται μεγαλύτερη έκταση παραγωγών. Μια θετική εξέλιξη από την υπογραφή της ΚΙΑ που έγινε προχθές. Από την πρώτη στιγμή, η Περιφερειακή Αρχή και ο Περιφερειάρχης πέσαμε πάνω από το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί να ξέρετε ότι το μέτρο του COVID ήταν ένα μέτρο νεοεισερχόμενο στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Συναντηθήκαμε άμεσα με τον τότε Υπουργό, τον κύριο Βορύδη, και τον υπεύθυνο, τον κύριο Τζίμα. Μας ενημέρωσε ότι για την καλλιέργεια Λεβάντας δεν υπήρχε καμία οικονομογεωτεχνική μελέτη για την καλλιέργεια, οπότε σε δεύτερο χρόνο θα οφείλαμε να συντάξουμε πρώτα τη μελέτη και να αποδώσουμε την απώλεια εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγμα που έγινε σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Συντάξαμε την μελέτη και εγώ προσωπικά την απέδωσα και στον κύριο Τζίμα στις 4 Ιανουαρίου του 2021, ένα χρόνο πριν, και στη συνέχεια ο Υπουργός με όλα τα διαδικαστικά ενέταξε την ενίσχυση COVID στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πότε θα βλέπουν τους λογαριασμούς τους οι παραγωγοί λεβάντας να γεμίζουν, να μπαίνουν τα χρήματα δηλαδή? Αυτή τη στιγμή, μετά την υπογραφή της ΚΙΑ, θα βγει η πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην οποία οι παραγωγοί θα υποβάλουν με μια πολύ απλή διαδικασία στο φορέα τους την αίτηση και άμεσα, νομίζω στο επόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον βγει η πρόσκληση, θα απολάβουν τα χρήματά τους. Συντομότερο δεν το μιλάμε για ένα ποσό της τάξης περίπου των 450.000 ευρώ, το οποίο θα εισέρθει στην Περιφερειακή Ενότητα Αγρευνών. Πολλές οι παρεμβάσεις μας ως Περιφερειακή Αρχή στα αγροτικά ζητήματα και λόγω της ειδικότητάς μας, και συνήθως παρεμβαίνουμε σε οτιδήποτε από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο για να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα που τόσο πολύ τον πιστεύουμε και τόσο πολύ το στηρίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.